Όταν βρίσκομαι στην κλινική, ο χειρούργος παίζει κάθε βράδυ σκάκι. Όταν βρίσκομαι στο σουβλατζί, τρέχει το καρσό να με σερβίρει. Και εγώ του λέω τότε, λάσπη, λάσπη, ρίξε λάσπη, 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 ρίξε λάσπη. Σε παρακαλώ καλούμποσέ με, λάσπη, ρίξε λάσπη, λάσπη. Σε ευχαριστώ, λάσπη, ρίξε, λάσπη, λάσπη. Υπάρχει άφθονη εδώ σε αυτόν τον τόπο. Καλησπέρα από τη Λάσπη, καλησπέρα άλλη μία Πέμπτη, καλησπέρα άλλη μία πολιτική εκπομπή Λάσπη, η πολιτική εκπομπή που φιλοξενεί τους πολιτευτές, τους πολιτευόμενους, δημοτικούς συμβούλους και αντιδημάρχους στην Νέα Σμύρνη. Σήμερα είναι Πέμπτη, ο μήνας τελειώνει και για η τελευταία εκπομπή για το μήνα έχει στην παρέα της τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής των Ανεξάρτητων Ελλήνων της Νέας Σμύρνης, τα νεοεκλεγμένα μέλη, δύο μάλλον από τα νεοεκλεγμένα μέλη. Πώς θα μπορούσε να λείπει ο πρόεδρος ο Μάριος ο Μάρκου, και μαζί μας εκτός από τον Μάριο είναι και η κυρία Σκλαβενίτη, Ελένη Σκλαβενίτη, η οποία είναι γραμματέας της νεοεκλεγής Συντονιστικής Επιτροπής των Ανεξάρτητων Ελλήνων της Νέας Μύρνης. Καλώς ήρθατε και καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Σας παρουσίασα σωστά? Μια χαρά. Πολύ. Και το συντονιστική και το τίτλο. Τα είπες όλα, Δημήτρη. Έτσι όπως λοιπόν, να παρακαλέσω να μην καλύπτουμε όσο γίνεται ο ένας τον άλλον. Εγώ την Ελένη, η Ελένη τον Μάριο, ή εσύ εμένα, για να ακουγόμαστε καθαρά και να μην πέφτει ο ένας πάνω στον άλλον. Καλώς ήρθατε λοιπόν. Είστε εκλεγμένοι, οπότε οφείλω να σας πω καλό κουράγιο, καλή δύναμη. Η πόλη και οι άνθρωποι που παρακολουθούν την πόλη λίγο πολύ έχουν δει τις εξελίξεις που είχατε στη Συντονιστική Επιτροπή. Είχατε δυσκολίες. Ίσως και η πολιτική έχει δυσκολίες. Πριν ασχοληθεί κανένας με τον τρόπο που θέλει, υπάρχουν εγωισμοί, υπάρχουν ανθρώπινες ιδιαιτερότητες. Τις περάσατε, έχετε νέα Συντονιστική Επιτροπή. Πριν σας ρωτήσω οτιδήποτε, θέλω να διαβάσω λίγο την Συντονιστική σας Επιτροπή, όπως έχει παρουσιαστεί στο group της Νέας Μέγνης, το NSTV Group, από τον Μάριο, το φίλο μας τον Μάριο. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν πρόεδρο της Νέας Συντονιστικής Επιτροπής, τον Μάριο τον Μάρκου. Έχουμε γραμματέα την Ελένη τη Σκλαβενίτη. Έχουμε αντιπρόεδρο ή εκτελεστικό, πες το μου πιο σωστά, το Γιώργο τον Νικάκη, πες μου λίγο τον τίτλο του. Ο Γιώργος Νικάκης έχει αυτή τη στιγμή τον τίτλο του αναπληρωτή προέδρου. Αναπληρωτής. Τίτλος περισσότερο τιμητικός, θα μπορούσα να πω. Καλά, θα σε ρωτήσω μετά για ποιο λόγο η τιμή, αλλά εν πάση περιπτώσει ας μείνουμε στο τυπικό. Πολύ ωραία. Συνεχίζουμε λοιπόν με τη Δέσποινα τη Χαλκίδη, η οποία ήταν να έρθει και είναι άρρωστη, η οποία είναι. Έχει αναλάβει τις δημόσιες σχέσεις. Οι δημόσιες σχέσεις. Ποιοι άλλοι μου διαφεύγουν, Μάρια ή Ελένη? Είναι η Χρύσα η Κορδαλή, η οποία ασχολείται με την κινητοποίηση. Mm-hmm. Είναι η Ντίνα Μάρκου, η οποία επίσης και αυτή έχει αναλάβει το δύσκολο ρόλο της κινητοποίησης. Από εκεί και πέρα είναι δύο κυρίες, η Ντόρα η Παπαδημητρίου και η Βίκη η Δεσίπρη, οι οποίες και αυτές συμπληρώνουν τη Δέσποινα τη Χαλκίδη στο κομμάτι των δημοσίων σχέσεων. Είναι η πολιτεύτρια του κινήματος και υποψήφια στις τελευταίες περιφερειακές εκλογές η Ελένη Παπαδοπούλου. Ο Δημήτρης ο Νικολούλιας, ο δικός μας, ο δικός σας άνθρωπος. Ο οποίος είναι σε ποιο κομμάτι? Ο οποίος έχει αναλάβει τα θέματα του τύπου. Ασχολείται του τύπου. Σε ό,τι έχει να κάνει με τον τύπο. Είναι ο Φώτης ο Γκαντίνης, ο οποίος
έχει αναλάβει το κομμάτι επί των δημοτικών θεμάτων. Mm-hmm. Είναι η Χρύσα η Μουγκογιάννη, η οποία προέρχεται από τον τομέα άμυνας του κινήματος, να επιβάλλει και τη στρατιωτική πειθαρχία όποτε χρειαστεί και όποτε κριθεί απαραίτητο. Νομίζω ότι τους είπε όλους. Αυτοί είμαστε. Καλή δύναμη σε όλους σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά μυαλά. Καλή προσπάθεια. Όλοι από την πλευρά σας και ο καθένας, αφήνοντας έξω τον τίτλο του, νομίζω ότι έχετε ένα κοινό σκοπό να βοηθήσετε. Βεβαίως. Η Νέα Σμύρνη νομίζω ότι έχει αντέξει λίγο διαφορετικά από τις υπόλοιπες συνοικίες. Σαν νεοσμυρνιώτες νομίζω το βλέπουμε. Έχει αντέξει αρκετά η Νέα Σμύρνη. Αλλά παρόλα αυτά, σίγουρα θα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι χρειάζονται την βοήθεια. Οπότε είστε εδώ, έτσι. Χρειάζονται βοήθεια και οι ανεξάρτητοι Έλληνες και οι συντονιστικοί δίνει βοήθεια σε όποιο κάλεσμα. Λοιπόν, να γυρίσω λίγο σε θέματα, όχι προσωπικά, ανεξάρτητων Ελλήνων, αλλά λίγο στο παρελθόν. Ωραία. Μιλήστε μου λίγο για το παρελθόν της Συντονιστικής Επιτροπής της Νέας Σμύρνης. Νομίζω είναι γύρω στον 1,5 χρόνο περίπου η πρώτη σας παρουσία. Εγώ προσωπικά τη Συντονιστική της Νέας Σμύρνης την έχω ζήσει για ένα χρόνο από τον περασμένο Οκτώβρη. Ναι, πώς ξεκίνησε, ποιοι ήταν οι άνθρωποι που την πλαισίωσαν? Λοιπόν, στις εκλογές που είχαν γίνει την πέρσι ήταν πρόεδρος η Μέρη Ζουμπούλογλου, ήταν ο Γιώργος Ομπογιατάκης, η Ντίνα η Μάρκου, η Ελένη η Σκλαβενίτη, ποιος άλλος ήταν? Ο Φώτης. Και ο Νικάκης νομίζω ήταν και στην προηγούμενη φορά. Μπράβο, και ξέχασα, επέτρεψε μου μία μικρή παράθεση, ξέχασα και τον Γρηγόρη τον Καμενάκη. Mm-hmm. Λάθος ο ταμείας της Συντονιστικής, για να κλείσουμε μια και καλή την παρουσίαση. Οπότε λοιπόν η Συντονιστική υπήρξε με εκλεγμένους ανθρώπους οι οποίοι ξεκίνησαν να κάνουν κάποιο έργο. Ακριβώς έτσι. Πώς κινηθήκατε λοιπόν, ποιες ήταν οι δραστηριότητές σας πηγαίνοντας προς τις δημοτικές εκλογές, Ελένη? Ελένη, ας μας πει η Ελένη. Ξεκινήσαμε κάποιες δράσεις εκτός από φυλάδια που μοιράζαμε στον κόσμο, στην πλατεία, στα καταστήματα όπου μπορούσαμε. Κάποιες δράσεις μαζί με την αλληλεγγύη μαζέψαμε ρούχα πάρα πολλές φορές, τρόφιμα. Και ακόμα, αν χρειαστεί να το κάνουμε, πάλι θα γίνει. Και αυτό είναι μέσα στις δράσεις που έχουμε σκοπό να κάνουμε. Είχαμε ένα διάστημα περίπου ενός μήνα συνεχόμενα τα Σαββατοκύριακα, συγκεντρωνόμαστε. Ναι, δεν ήταν η μόνη σας δραστηριότητα αυτή που είπε η Ελένη. Όχι. Βγήκατε και αλλού στην πλατεία σας, θυμάμαι. Θυμάμαι ότι είχαμε περιπτεράκι, έτσι. Το περιπτεράκι, μπράβο. Είχαμε κάνει και κάποιες ομιλίες. Είχαμε κάνει την ημερίδα. Ναι, ημερίδες, σωστά. Την ημερίδα στο Γαλαξία. Σχετικά με τις. Ναι, βεβαίως. Την είχαμε καλύψει εμείς, βεβαίως. Ήταν ο Ρωμανιάς, καλά θυμάμαι και τα ονόματα. Ήταν ο Ρωμανιάς. Για τα εργασιακά θέματα. Για τα εργασιακά θέματα, βεβαίως. Εγώ να πω ότι από τη συγκεκριμένη εκπομπή και στους παλιούς χώρους του διαδικτυακού μας ραδιοφώνου, αλλά και από εδώ, έχουν περάσει αρκετοί και σε επίπεδο κεντρικών ανεξάρτητων Ελλήνων, αλλά σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας και ο Δημήτρης Ομπίσαλας. Mm-hmm. Νομίζω δύο φορές και η Δέσποινα η Χαλκίδη, η πρόεδρος της νεολαίας σας, η συμμαθήτρια, η Μανταλένα Παπαδοπούλου. Σίγουρα κάποιον, ο Σπύρος ο Κούρτης, ίσως και αρκετά παλιότερο ο Σπύρος ο Κούρτης. Οπότε γενικά υπάρχει μια καλή επικοινωνία με τους ανεξάρτητους Έλληνες, όπως με όλες τις παρατάξεις και όλα τα κόμματα. Είχατε όμως αρκετές φορές έρθει εδώ και είχατε αρκετές φορές μιλήσει από αυτά τα μικρόφωνα και από αυτές τις κάμερες για το τοπικό σας έργο και την τοπική σας προσπάθεια. Ακριβώς έτσι. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Λοιπόν, άρα λοιπόν δημιουργήθηκε μια συντονιστική επιτροπή, η οποία έκανε ένα έργο, πήρε κάποιες πρωτοβουλίες. Θυμάμαι ότι από τη Νέα Σμύρνη διαχρονικά έχουν περάσει και υψηλό βαθμό στελέχη σας. Μάλιστα έχει περάσει και ο Πάνος ο Καμένος, ο Παναγιώτης Χαϊκάλης. Λίγο αυτό έγινε λίγο πριν τις εκλογές, τις περιφερειακές, που και ο Πάνος ο Καμένος πέρασε δύο φορές και ο Παύλος ο Χαϊκάλης. Είχαν παρουσία εδώ στη Νέα Σμύρνη. Λοιπόν, σε επίπεδο πολιτικής ερώτησης, την εποχή των εκλογών ακούστηκε, κυκλοφόρησε όχι μια φήμη, εν πάση περιπτώσει ακούστηκε ότι οι ανεξάρτητοι Έλληνες θα εκπροσωπηθούν στη Νέα Σμύρνη ως παράταξη. Δεν έγινε αυτό. Δεν έγινε αυτό. Πώς δικαιολογήθηκε αυτή η απόφαση, γιατί δεν είναι τη συντονιστική, είναι απόφαση από τα κεντρικά προφανώς. Ελένη, πες μου, αν. Φαντάζομαι ήταν μια άτυχη στιγμή. Ναι. Εγώ δεν το είπα αρνητικά, δεν ήθελα να το δώσω αρνητικά. Δεν νομίζω ότι ήταν κάποιος ιδιαίτερος λόγος. Δεν πιστεύω ότι υπήρχε ιδιαίτερος λόγος. Ναι. Ίσως το νέο της συντονιστικής ακόμα να μην ήταν έτοιμη να εκπροσωπηθεί. Δεν ήταν έτοιμη. Ναι.
Απλά ίσως αυτοί οι οποίοι είχαν την αρμοδιότητα για να διαλέξουν, ας πούμε, τους υποψηφίους σε κάθε περιοχή της Αθήνας, της Ελλάδας, έκριναν πως δεν υπήρχε κάποιος υποψήφιος, δεν υπήρχε, εντάξει, ή δεν ήθελε. Ή δεν ήθελε, καλά εννοείται αυτό, είτε δεν υπήρχε, είτε δεν ήθελε κάποιος με τα χαρακτηριστικά τα οποία είχε, με τους όρους που είχε θέσει το κίνημα, έτσι ώστε να κατέβει και να διεκδικήσει επίσημα σαν ανεξάρτητος Έλληνας στη Δημαρχία της Νέας Μύρνης. Οπότε η επιλογή σας, και διορθώστε με να κάνω λάθος, είναι να στηρίξετε υποψήφιους με το χαρακτηριστικό του αντιμνημονιακού, κάτι το οποίο χαρακτηρίζει και το κόμμα σας. Ακριβώς. Ελένη, οπότε πώς κινηθήκατε σε αυτό το πεδίο, ποιους στηρίξατε και με τι κριτήρια? Εντός Νέας Μύρνης. Εντός Νέας Μύρνης. Ή αν θυμάται ο Μάριος. Τα κριτήρια διαφέρουν από άνθρωπο σε άνθρωπο. Και διαφέρουν και από κίνημα σε κίνημα. Δεν είναι σε όλα τα κινήματα ίδια τα κριτήρια. Ναι, αυτό λέω. Η δική σας, τα δικά σας κριτήρια ποια ήταν, λοιπόν? Τα δικά μας ήταν καθαρά πατριωτικά. Και αντιμνημονιακά. Αυτό δεν το κρύψατε ποτέ, έτσι. Είναι το βασικότερο αυτό. Τώρα δεν προέκυψε κάτι, κάποιος που να μπορούσε να ικανοποιεί, να πλήρει τις προϋποθέσεις για να έχει το στήριγμα. Οπότε στηρίξατε υποψήφιους σε διαφορετικά κόμματα. Στηρίξαμε διαφορετικά. Μου θυμίζετε ποιοι ήταν, αν και θυμάμαι, έτσι για να ενημερώσουμε και το κοινό που μας ακούει. Ήταν ο Φώτης ο Γκαντίνης, ο οποίος κατέβηκε με τον κύριο Στέφο. Ο Δημήτρης ο Μπίσαλας με τον Γιώργο τον Κουτελάκη. Ο Γιώργος ο Νικάκης με τον, πάλι με τον κύριο Στέφο. Και ο Γρηγόρης ο Καμενάκης. Μανία, τον ξεχνάω σήμερα. Το Γρηγόρη τον Καμενάκη, ο οποίος και αυτός πάλι με τον Νίκο τον Στέφο. Το λέω αυτό γιατί δημοσιογραφικά, επειδή εμείς καλύψαμε όλες τις ομιλίες και επειδή γνωριζόμαστε και με σένα και με σένα και με άλλα μέλη της συντονιστικής και της τότε και της τώρα, υπήρχε πάντοτε ένα πηγαδάκι ανέλ, καλοπροαίρετα το λέω, το οποίο ήταν και σε κοινού την εκδήλωση και σε κοινού την εκδήλωση. Και δινόταν μια εικόνα ότι βρε παιδί μου η ΑΝΕΛ, εντάξει, αντιμνημονιακούς. Και εδώ. Όταν λέμε και σε εκείνο την εκδήλωση. Καταλαβαίνεις τι λέω, έτσι. Βρε, το ξέρω. Ήμασταν, ο εκείνος ήταν ο Φώτης ο Γκαντίνης. Ναι. Ο εκείνος ήταν ο Γρηγόρης ο Καμενάκης. Υπό τον Νίκο Στέφο όμως. Υπό τον Νίκο Στέφο, ναι. Και υπό τον Γιώργο Κουτελάκη. Δεν νιώσατε λίγο άβολα να στηρίζετε, προσωπική μου απορία, δεν νιώσατε λίγο άβολα να στηρίζετε ναι μεν ανθρώπους αντιμνημονιακούς που πράγματι εξυπηρετούν τη δική σας πολιτική προσέγγιση, αλλά κάτω από πολιτευτές οι οποίοι ίσως να μην πρεσβεύανε τα ίδια πράγματα για το Δήμο? Εμάς αυτό που μας έλεγε ήταν να στηρίξουμε τους δικούς μας ανθρώπους. Ασχέτως από πάνω, αν είναι αριστερός, δεξιός, μπλε, κόκκινος. Αυτό. Θέλαμε να κάνουμε δυνατή τη φωνή των ανεξάρτητων Ελλήνων στη Νέα Σμύρνη και μέσω αυτών των ανθρώπων εδώ, εκεί, παραδίπλα, θέλαμε να δώσουμε τη στήριξη. Να υποθέσω δηλαδή, και νομίζω ότι είναι και εύλογο αυτό που ρωτάω, να υποθέσω δηλαδή ότι αν κάποιος από τους ανεξάρτητους Έλληνες της Νέας Σμύρνης κατέβαινε με την παράταξη του Σταύρου Τζουλάκη, στην οποία παράταξη μέσα είναι και ο Σταύρης ο Κούπας. Ναι. Θα είχατε την ίδια προσέγγιση, γιατί πια αυτή είναι η συγκυβέρνηση της Ελλάδας, δηλαδή το μνημόνιο για εσάς. Πάλι λοιπόν θα στηρίζατε τον υποψήφιό σας υπό αυτή την παράταξη? Η ερώτηση βέβαια είναι εικονική, καταλαβαίνεις ότι... Ναι, το ξέρω, μετά αν δεν γίνεται δουλειά που λέμε. Εγώ απλά αυτό που έχω να σου πω είναι ότι εκεί ήμασταν προσκολλημένοι στα δικά μας παιδιά. Στα πρόσωπα. Κατανοητό. Και φάνηκε αυτό. Δεν το κρύψατε. Δεν το κρύψατε και φανερά. Και δεν, γι' αυτό αυτό που είπες και εσύ, ναι, μας έβλεπες από εδώ, μας έβλεπες από εκεί. Είχαμε γίνει τρενάκι μέσα στη Νέα Σμύρνη. Ναι, και δεν το είπα για να κρατήσω αρνητικά. Αλλά εμείς, επειδή δημοσιογραφικά ήμασταν σε όλους για να καλύψουμε τις συνεντεύξεις και τα press conference που δώσαμε, πιερτιόμασταν συχνά. Οπότε. Ακριβώς. Και πρέπει να ήταν και λίγο, αν θέλεις, λίγο έτσι. Κουτό με ποια έννοια, ότι πήγατε σε διπλές τελικές ομιλίες, σε διπλά σπορτινγκ, πήγατε σε όλα διπλά, έτσι. Εντάξει. Τρέχαμε από εδώ και από εκεί. Ελένη, εσύ ήσουν σε αυτό το πανηγυράκι, δεν είχαμε γνωριστεί βέβαια, οπότε δεν σε θυμάμαι κιόλας. Ήσουν. Ήσουν.
Εντάξει, αφού είχατε την. Είχαμε κατέβει και εμείς υποψήφοι. Θα πάω, θα φτάσουμε. Α, για την Ελένη δεν ξέρω αν είχε κατέβει κάπου. Για είχαμε, γι' αυτό είπα, είχαμε. Θα φτάσουμε και εκεί. Πολύ ωραία. Γίνονται λοιπόν οι δημοτικές εκλογές. Οι υποψήφοι σας έχουν την κατάληξη τη μετρήσιμη που είχαν. Η παράταξη του Νίκου του Στέφου, νομίζω, τέταρτη. Ναι. Με τρίτη την παράταξη του Πάντου, του Πάντου και με υπερδιπλάσια ποσοστά. Με δεύτερη την παράταξη του πρώην, δημάρχου του Γιώργου του Κουτελάκη, προφανώς ένας από τους δύο, αφού χωρίσανε, θα έπαιρνε τη δεύτερη θέση. Σωστή. Άρα ήταν δεδομένο ότι ο Πεξινός, μάλλον ο τρίτος του 10 θα πάει τετάρτος. Και η Δημοτική Αρχή του Δημάρχου Σταύρου του Τζουλάκη πήρε την, η πρώην Δημοτική Αρχή πήρε και την, το Δήμο. Υπήρξαν κάποια θέματα ανάμεσα στις δύο Κυριακές, κάποια θέματα τα οποία και δημοσιογραφικά είχαν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά θέλω και λίγο την δική σας την προσέγγιση και αν θέλεις εσύ να μου πεις, Ελένη. Μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου γύρου, η παράταξη στην οποία είχατε τρεις υποψήφιους, διορθώστε με τον Καμενάκη, τον Γιώργο. Το Γρηγόρη. Το Γρηγόρη. Ο Φώτης ο Γκαντίνης. Το Φώτο Γκαντίνη και ο Γιώργος Μιγκάκης. Η παράταξη λοιπόν αυτή επέλεξε, αντί να κατευθύνει τους ψηφοφόρους της κάπου αλλού ή να ψηφίσουν κατά βούληση, επέλεξε να στηρίξει την παράταξη του Σταύρου του Τζουλάκη. Εσείς παραμένατε ακόμα προσιλωμένοι στα πρόσωπα, γιατί στο δεύτερο γύρο, όπως ξέρετε, δεν υπάρχουν πρόσωπα, υπάρχουν μόνο παρατάξεις. Πώς το χειριστήκατε αυτό το θέμα, Ελένη, να σεβαστούμε και την κυρία. Ναι, ναι, ναι. Παρακαλώ, Ελένη. Ευχαριστώ. Το θέμα δεν είναι πώς θα το χειριστεί η παράταξη. Mm-hmm. Είναι περισσότερο, πιστεύω, στον καθένα πως θα το χειριστεί χωριστά από μόνος του. Mm-hmm. Τι πιστεύει. Η παράταξη είναι καθαρά πατριωτική. Προσπαθεί να συσπυρώσει πατριωτικά κινήματα. Mm-hmm. Δεν δέχεται μνημονιακά κόμματα. Το έχει πει και ο πρόεδρος άλλωστε πολλές φορές αυτό. Κάποιοι λένε ότι δεν εννοεί αυτά που λέει, ότι υποστηρίζουμε μνημονιακά κόμματα, υποστηρίζουμε ΣΥΡΙΖΑ, το ένα το άλλο. Το να συμφωνούν κάποια κόμματα ή κάποια κινήματα σε ορισμένα σημεία, αυτό δεν σημαίνει ότι ταυτίζονται οι απόψεις σε όλα και ότι θα ακολουθήσει το κίνημά μας την πορεία που έχουν αυτά τα κόμματα ή τα άλλα κινήματα. Άρα πρακτικά δεν σας απασχόλησε εάν η παράταξη που στήριξε ο Νίκος ο Στέφος, μέσα στην οποία είχατε τρεις υποψήφιους, πήγε σε μια παράταξη Πασόκ Νουδού που είναι αναμφισβήτητα το μνημόνιο της Ελλάδας. Δεν σας απασχόλησε αυτό. Μας απασχόλησε αυτό. Ναι. Λίγο. Μα ήθελα. Ναι. Μας απασχόλησε λίγο αυτό. Mm-hmm. Αλλά ο καθένας, όπως είπα, έχει τις απόψεις του. Ναι. Στηρίζει τη δική του άποψη. Ναι, μα κάτι ήθελες να προσθέσεις. Εγώ ήθελα να σου πω ότι από τη στιγμή που οι εκλογές την πρώτη Κυριακή τελείωσαν στη Νέα Σμύρνη, τελείωσε και για μας, σαν ανεξάρτητους Έλληνες, το θέμα θα στηρίξω Τζουλάκη, τον έναν, τον άλλον, τον παραδίπλα. Για μας ξεκίνησε από το τέλος της από το βράδυ της πρώτης Κυριακής, το θέμα των ευρωεκλογών. Αυτό ήταν. Άρα εσείς ήσασταν προσωποκεντρικές στηρίξεις και με δεδομένο ότι στο δεύτερο γύρο δεν υπήρχαν σταυροί, υπήρχαν ευρωεκλογές. Ευρωεκλογές. Απλώσαμε τα φυλάδια των υποψηφίων στις ευρωεκλογές και μετά ασχοληθήκαμε να προβάλλουμε το κήρυγμα γι' αυτό. Μάλιστα. Και για κανέναν άλλο. Να μείνω λίγο σε εκείνη την χρονική περίοδο, όχι τόσο μέσα στις εκλογές, ίσως λίγο πριν τις εκλογές, αλλά και κατά τη διάρκεια των εκλογών. Και η ερώτησή μου είναι καθαρά δημοσιογραφική και όχι πολιτική. Mm-hmm. Ο Γιώργος Ανικάκης υπήρξε στη Συντονιστική Επιτροπή και το καιρό. Ξέρουμε ότι έχει μια εφημερίδα. Τι διαβάζουμε την εφημερίδα, τη διαβάζουμε και εμείς που έχουμε μια άλλη εφημερίδα. Γενικά η εφημερίδα έχει μια πήξη στη Νέα Σμύρνη. Κόσμος τη διαβάζει. Mm-hmm. Πάντοτε ήταν υπεύθυνος τύπου. Νομίζω στην προηγούμενη Συντονιστική Επιτροπή ήταν υπεύθυνος τύπου ο συγκεκριμένος. Πέρσι που μπλέχτηκα κι εγώ, που μπήκα κι εγώ στη Συντονιστική, με αυτή την αρμοδιότητα τον ήξερα. Πώς νιώσατε ότι χειρίζετε τα θέματα του τύπου σας στο δικό του έντυπο, προβληθήκατε? Νιώσατε δηλαδή ότι ο άνθρωπος που έχετε ορίσει για υπεύθυνο τύπου στο δικό του το σπίτι σας προβάλλει ή δεν είχατε ανάγκη? Πρώτα απ' όλα το χειριστήκαμε και εμείς σαν συντονιστή. Δεν δώσαμε στο ξεκίνημά μας δεν δώσαμε την πρέπουσα σοβαρότητα. Στην επικοινωνία. Στην επικοινωνία. Ναι. Δηλαδή, όποια τις δράσεις που κάναμε, ξέρω εγώ, με τα ρούχα, με τα
το μόνο που κάναμε ήταν να τις προβάλλουμε μόνο μέσω του Facebook. Mm. Δηλαδή, εκεί ρίξαμε το βάρος. Δεν ξέραμε πώς ακριβώς να χειριστούμε. Δεν είχαμε στην αρχή κάποια επικοινωνία και με τα υπόλοιπα μέσα της νέας βίας. Ο ένας ήταν μέσα στη συντονιστική σας. Ήταν δίπλα σας όμως, έτσι. Δεν είναι επικοινωνώ. Είναι ναι. Δίπλα μου. Είναι εντάξει, σε αυτό που λες δεν έχεις αδικό. Απλά φταίμε κι εμείς κάπου. Δηλαδή, ναι, ότι δεν το χειριστήκαμε σαν συντονιστική. Ναι, μοίρασέ μου όμως λίγο ευθύνες, γιατί πήρες μόνο το από εδώ κομμάτι. Νομίζω ότι. Καλά, δεν το είπα αυτό. Και ο άλλος δεν θα ήταν. Έχει δίκιο ο Μάριος. Έχει δίκιο. Γιατί. Έχει δίκιο. Ναι, ναι. Γιατί σαν ομάδα, επειδή λειτουργούμε συντονιστική σαν ομάδα. Mm-hmm. Όχι μόνο τώρα, λειτουργούσαμε και λειτουργούμε σαν ομάδα. Δεν δώσαμε βάρος στην επικοινωνία. Για να σου δώσω να καταλάβουμε. Σε εφημερίδες, τηλεόραση κλπ. Ναι. Λάθος αυτό. Καλά, σαφέστατα. Αλλά λάθος και χαίρομαι που το αναγνωρίζετε. Και έτσι προσπαθούμε να τα διορθώσουμε. Μα πριν μου πεις κάτι που ήθελες να συμπληρώσεις, θυμίστε μου πρόεδρος την προηγούμενη συντονιστική. Η Μέρη Ζουμπουλόγλου. Η Μέρη Ζουμπουλόγλου. Η οποία παραμένει, δεν παραμένει. Όχι, όχι, δεν έχει παραιτηθεί. Για λόγους. Ή εν πάση περιπτώσει προσωπικούς. Προσωπικούς. Παραμένει δίπλα στο κίνημα κανονικά και στη συντονιστική, αλλά. Αυτή τη στιγμή. Να σε ρωτήσω μια προσωπική ερώτηση. Με τόσες γυναίκες στη συντονιστική, ναι, πώς νιώθεις εσύ που είσαι. Πασάς, έτσι. Πασάς. Γιατί ανεβάσατε και μια φωτογραφία που είναι δύο άντρες και 8 κυρίες. Σε προσέχουν τουλάχιστον. Εννοείται. Γιατί εδώ είδα η κυρία σε φέρει αγκαζέ. Ναι, μην τον. Μακάρι και. Τον καθομαθαίνει. Μακάρι και άλλοι συντονιστές να έχουν την τύχη τη δικιά μου. Αυτό έχω να πω. Λοιπόν, κάτι ήθελες να πεις τώρα στο. Όχι, αυτό που ήθελα να σου πω ήταν ότι και εγώ λόγω της δουλειάς μου, ας πούμε, γιατί και εγώ με την αθλητική δημοσιογραφία ασχολούμαι. Mm. Έπαιρνα, ξέρω εγώ, με το κινητό μου, με τη μηχανή μου, με την κάμερά μου, τραβούσα οποιαδήποτε δράση και αν κάναμε, το ανέβαζα στο Facebook και τελείωσε. Ούτε και είπα Γιώργο, κάνε αυτό ή ξέρω εγώ, κάνε το άλλο. Εντάξει, σε αυτό το κομμάτι στερήσαμε. Δηλαδή, πρακτικά, παιδί μου, εσύ δική σου εφημερίδα να είχες, γιατί πιο κοντά σας το να βρίσκεται ένας εκδότης, ο οποίος να είναι και πολιτικά άνθρωπός σας και συμπτωματικά εκδότης, νομίζω ότι δεν υπήρχε μεγαλύτερη ευκαιρία από το να πείτε, πρόβαλε λίγο το κομμάτι μας, όχι σε σημείο κραχτό, αλλά δείξε μας και λίγο στην πόλη. Δεν φανήκατε καθόλου καταρχήν από τα επίκαιρα και κατά δεύτερον από κανέναν άλλον. Γιατί? Ήταν λάθος αυτό. Mm-hmm. Ίσως δεν δώσαμε τη αρκετή σημασία, την πρέπουσα σημασία. Καθαρά στο κομμάτι όμως της επικοινωνίας του τύπου. Δεν στηριχτήκαμε δηλαδή σε αυτό το κομμάτι. Μάλιστα. Και ήταν λάθος μας. Από τον νεότερο λοιπόν της παρέας, εγώ αυτό το λάθος δεν το συγχωρώ. Και λέω νεότερο γιατί εμείς δεν γεννηθήκαμε στην εποχή της επικοινωνίας, γιατί και εγώ δεν είμαι στην ηλικία του Μάριου, είμαι αρκετά μεγαλύτερος. Ο νεότερος όμως έπρεπε να έχει πιέσει όχι μόνο το διαδίκτυο. Ο Μάριος και ο κάθε Μάριος αυτή την ηλικία ξέρει τη δύναμη των media. Και είμαι βέβαιος ότι ο συγκεκριμένος την ξέρει πολύ καλά. Οπότε νομίζω ότι αυτό ήταν πεδαριώδες λάθος. Και δεν κατηγορώ, απλά μιλάω. Απευθύνομαι κυρίως στο φίλο μου, αλλά και σε ένα που θεωρώ γνωστή μου. Νομίζω ότι χάσατε κάτι το οποίο θα είχατε δωρεάν το. Δεν αντιλαμβάνομαι αυτό που λες. Αναλαμβάνουμε την ευθύνη του λάθους, γιατί είμαστε υπεύθυνοι άνθρωποι. Εννοείται, δεν θα τα κάνουμε όλα. Δεν θα είναι όλα ρόδινα. Θα κάνουμε και τα λάθη μας. Φτιάχνουμε ένα πλάνο για κάποιες δράσεις. Κάτι μας ξεφεύγει πάντα. Δεν μπορούμε να είμαστε συγκεντρωμένοι σε όλα ταυτόχρονα. Σαφώς. Σαφώς. Θέλει και σωστές προτεραιότητες. Ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος βάζει τις προτεραιότητες, το ξέρεις έτσι. Δίπλα μου. Εντάξει. Λοιπόν, να συγκρίνουμε τώρα λίγο τις δύο συντονιστικές, την τότε και την τώρα. Η πρόεδρος έχει παραιτηθεί. Ποιος άλλος ήταν τότε και δεν είναι τώρα? Οι περισσότεροι είστε. Είναι κάποιος ο οποίος ήταν και δεν είναι? Κοίτα να δεις, πέντε άτομα τα οποία ήταν. Κοίτα, αυτή τη στιγμή στη συντονιστική δεν είναι ο Γιώργος Μπογιατάκης, που ήταν πέρσι. Ναι. Παραμένει ανεξάρτητος Έλληνας. Παραμένει, κανονικά και με τον νόμο. Ποιος άλλος? Κοίτα, αυτή τη στιγμή, να το πάμε αλλιώς, αυτή τη στιγμή η Ελένη, η Ντίνα η Μάρκου, ο Γρηγόρης ο Καμενάκης. Η Δέσποινα δεν ήταν στην προηγούμενη συντονιστική επιτροπή. Όχι, η Δέσποινα δεν ήταν. Άρα λοιπόν έχουμε τη Δέσποινα, έχουμε έξοδο της Προέδρου και του Μπογιατάκη. Και του Μπογιατάκη. Και από προσθήκες, η κυρία Δεσίπρη, νομίζω η κυρία Δεσίπρη δεν ήταν. Εγώ απαντάω όμως, άντε, εσύ θα τα πεις.
Εγώ δημοσιογραφικά τα γνωρίζω. Λοιπόν, η κυρία Δεσίπρη δεν ήταν και είναι τώρα. Η κυρία Ντόρα Παπαδημητρίου δεν ήταν και είναι τώρα. Mm-hmm. Α, η Χρύσα Κορδαλή ήταν πέρσι, ήταν και φέτος. Η κυρία Κουμπί. Η κυρία Κουμπί. Ήταν και είναι. Ή δεν είναι καν. Όχι, τώρα αυτή τη στιγμή δεν είναι. Ήταν. Ήταν, όμως. Ήταν. Εντάξει, εγώ την απάντησα την ερώτηση. Πολύ ωραία. Λοιπόν, για να χαλαρώσω λίγο ιδιαίτερα την Ελένη, τι σημαίνει παμψηφί Μάριος Μάρκου πρόεδρος. Ούτε ένας δεν υπήρχε που να μην τον θέλει. Γιατί βγήκε παμψηφί ο τύπος. Ούτε ένας. Μάλιστα. Ήποπτο. Ήποπτο. Και από γυναίκες. Το κανένας ή το όλοι είναι ή πάρει το βουνό πάνω σου καθόλου ή είσαι άχρηστος. Καθόλου ύποπτο. Το μηδέν είπα το μηδέν. Α, εντάξει. Καθόλου ύποπτο. Παμψηφί λοιπόν. Θα σου εξηγήσω γιατί. Εξήγησέ μου λίγο. Λοιπόν, είναι νέος. Οκ. Έχει ιδέες. Ναι. Που μπορεί να υλοποιηθούν. Πες εσύ που είδε μια ιδέα. Συγγνώμη, πες μου μια ιδέα που έχει. Να τελειώσουμε. Ναι, ναι, να τελειώσουμε. Λοιπόν, είναι αρκετά συζητήσιμο σαν άνθρωπο. Δηλαδή δεν δέχεται μία άρνηση, σου λέει αιτιολόγησέ μου το, γιατί. Προσγειωμένη προσέγγιση. Είναι προσγειωμένος. Και αυτό είναι αρκετό, νομίζω, είναι αρκετά μάλλον, και να τον κάνουμε πρόεδρο. Okay. Εσύ λοιπόν που πήρες τόσους πόντους, για πες μου μία ιδέα, την οποία ένας νέος έχει έτσι εύκολα. Δεν την κρίνω, πες μου μία ιδέα. Δεν θέλω να πω μεγάλες κουβέντες, αυτή τη στιγμή δεν έχω να σου πω κάποια ιδέα. Αυτή την απάντηση ήθελα να ακούσω. Δεν έχω κάποια ιδέα. Οι ιδέες δεν δίνονται σε μια καρέκλα, πράγματι. Και σε μια εβδομάδα. Γιατί βέβαια. Σε αυτή την καρέκλα βρίσκομαι μια εβδομάδα. Τώρα να αρχίσω να λέω θα. Νιώθεις ευθύνη. Σου δώσαν βάρος. Νιώθω. Νιώθεις ευθύνη. Μα ξέρεις τι είναι να μαζεύεσαι σε μια αίθουσα 15-20 άτομα και να λένε πρόεδρος. Όλοι. Είναι κάτι που σου έρχεται λίγο ξανά. Ελένη, να συνεχίσω με σένα, παρόλο που εκτιμώ πάρα πολύ όλα τα στοιχεία που περιέγραψες και κυρίως το νέος, επειδή εγώ δεν είμαι νέος. Πώς νιώσατε ότι μπορεί ένα παιδί το οποίο με την τοπική κοινωνία ασχολείται ένα χρόνο, ενάμιση? Ενάμιση στους ανεξάρτητους Έλληνες. Γενικά τα δρόμενα στην κοινωνία της Νέας Μήνης τα παρακολουθώ... Ξαφνικά να πάρει το μεγαλύτερο γαλόνι και όχι ένα. Δηλαδή. Ξέρεις, συνήθως είσαι ταμείας, γραμματέας, αναπληρωματικός, πας λίγο-λίγο. Ναι, πρόεδρος, καλοπάτης. Πώς νιώσατε εσείς που του δώσατε αυτό το, έστω και τυπικό βάρος, γιατί έχει το βάρος του τίτλου του, έτσι. Σωστά. Πώς νιώσατε λοιπόν εσείς. Θα ανταπεξέλθει, νιώσατε. Πιστεύω ότι όλοι πιστέψαμε ότι θα ανταπεξέλθει. Ναι. Ευχαριστώ. Τον εμπιστευόμαστε τον Μάριο. Mm-hmm. Όλη η ομάδα. Μάλιστα. Δημήτρη. Εγώ το μόνο που έχω να προσθέσω, γνωρίζοντας την Δέσποινα Χαλκίδη και χωρίς να γνωρίζω βέβαια εσένα την όποια πολιτική σου, το όποιο πολιτικό σου παρελθόν, η Δέσποινα Χαλκίδη είναι πολύ πολιτικοποιημένη, συνδικαλίστρια χρόνια, τη γνωρίζω και προσωπικά. Νομίζω ότι δεν είναι μεγάλη ηλικιακά, νομίζω ότι και η Δέσποινα είχε λοιπόν, αν θέλεις, το τσαγανό να ηγηθεί μια συντονιστική, αλλά τα χαρακτηριστικά του Μάριου δεν θα τα αμφισβητήσω και μπράβο σας που επιλέξατε ένα νέο παιδί. Από εμάς θα έχει προστασία πάντως. Το αξίζει. Η Δέσποινα είναι εξαιρετός άνθρωπος. Είναι τρομερά δραστηριά. Mm-hmm. Ναι, είναι πράγματι. Μέσα σε όλα. Αν ανοίξει ένα λόγο στη λέξη δραστήριο, θα βρει τη Δέσποινα. Τόσα πολλά αυτά που ασχολείται, που αν αναλάμβανε και συντονιστική, δεν ξέρω ποιες ώρες θα ήταν συνεπείς στα υπόλοιπα που έχει αναλάβει. Καταρχήν, συμφωνώ, αλλά ξέρεις ότι και οι δημόσιες σχέσεις, όταν κάτι είναι εν τη γενέση του, και το ξέρεις και εσύ, απαιτούν αρκετή δραστηριότητα. Απλά δεν έχει αναλάβει το φορτίο αυτό μόνη της. Γι' αυτό έχουν και κάποιες άλλες κυρίες δίπλα της. Έτσι ώστε. Εγώ απλά από τη Δέσποινα θέλω να μου μεταλαμπαδεύσει το τσαγανό, ό,τι έχει μέσα στο κεφάλι της, ρε παιδί μου. Λίγο η Δέσποινα, λίγο να πάρω κάτι και από τους 12 που αυτή τη στιγμή βρίσκονται δίπλα στη... Εύχομαι να θέλουν όλοι. Και εγώ αυτό θέλω, πιστεύω. Θέλω να πάρω ένα στοιχείο και από τους 12, να βάλω και εγώ τη δική μου πινελιά, έτσι ώστε να ξανακάνουμε την συντονιστική της Νέας Μύρνης να ακουστεί στην πόλη. Πάντως στη Νέα Σμύρνη, όπως ξέρεις και ξέρετε και οι δύο, επικοινωνιακά νομίζω ότι όλος ο Δήμος έχει σηκωθεί αρκετά. Έχουν αλλάξει δημοτική συμβουλή, έχουν έρθει και νεότεροι άνθρωποι στην παράταξη που πήρε το Δήμο, στην παράταξη του Σταύρου του Τζουλάκη.
Η επικοινωνία, νομίζω ότι και εμείς έχουμε βάλει μια πινελιά με την εφημερίδα μας, έχουμε βάλει μια πινελιά με το ραδιόφωνο, με το κανάλι. Οι υπόλοιπες εφημερίδες, είτε το γνωρίζετε είτε όχι, κάπου προσπαθούν λίγο να αλλάξουν τη δραστηριότητά τους, ίσως να γίνουν πιο τηλεοπτικοί. Ο καθένας με τα προβλήματά του, βέβαια, και με τις εκλογές του. Πάντως, γενικά η κοινωνία της Νέας Μέγνης στο επικοινωνιακό κομμάτι αλλάζει. Ίσως λοιπόν για εσάς που έρχεστε από μια αλλαγή και όχι από μια νέα γέννηση, είναι ευκαιρία να βρεθείτε μαζί με τη νέα επικοινωνία και τους νέους ανθρώπους στην επόμενη. Αυτό που λες είναι σωστό. Αυτό που λες. Μια φορά το κάναμε το λάθος. Δεύτερη δεν θα το ξανακάνω. Στο συγκεκριμένο κομμάτι. Μια φορά έγινε το λάθος με την επικοινωνία. Δεν έχει δεύτερη. Λοιπόν, να κάνουμε ένα πολύ γρήγορο διαλυματάκι και θα γυρίσουμε στο δεύτερο μέρος. Θα μου πείτε ποια είναι τα πλάνα σας. Πολύ ωραία. Και εκεί δεν θα ξεχωρίσω τον πρόεδρο ή τη γραμματέα, γιατί πλάνα, ιδέες και διάθεση για έργο έχει και ένα απλό μέλος. Εκεί δεν είναι τα γαλόνια λοιπόν. Εκεί είναι τι οραματίζεται ο καθένας και πώς μπορεί να το εφαρμόσει. Μετά το 3-4 λεπτό διάλειμμα επιστρέφουμε. Thank you.
Επανήλθαμε λοιπόν με τον Μάριο, επανήλθαμε με την Ελένη, την γραμματέα, την Ελένη Σκλαβενίτη, την γραμματέα της συντονιστικής των Ανεξάρτητων Ελλήνων της Νέας Μύρνης και τον πρόεδρο της συντονιστικής των Ανεξάρτητων Ελλήνων της Νέας Μύρνης. Λοιπόν, λέγαμε τώρα με κλειστά μικρόφωνα να μας πείτε λίγο έτσι τα πλάνα σας, τις επιθυμίες σας, με όλες τις δυσκολίες που μπορεί να έχετε στην εφαρμογή τους. Μάριο, για δώσ' μου έτσι μια εικόνα. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Μία από τις πρώτες προτεραιότητες και επιθυμίες μας που την είχαμε συζητήσει κιόλας στην πρώτη συνεδρίαση που κάναμε είναι να ρυθμίσουμε το θέμα με τα γραφεία μας. Mm-hmm. Υπάρχει ένας χώρος δηλαδή εδώ πιο πέρα στην κεντρική πλατεία δίπλα από το Βασιλόπουλο. Θέλουμε δηλαδή να αποκτήσουμε το δικό μας χώρο. Το δικό μας χώρο, το δικό μας σπίτι. Μία προτεραιότητα δηλαδή είναι αυτή. Αυτό Μαρία δεν είχε ληφθεί μέχρι τώρα. Δηλαδή η προηγούμενη συντονιστική δεν είχε χώρο ταξικά ένα μέρος δικό της, έτσι. Το χώρο τον είχαμε. Απλά δεν είχαμε, ο χώρος υπήρχε, απλά δεν είχαν ρυθμιστεί κάποιες λεπτομέρειες έτσι ώστε και επίσημα να μπορέσουμε να μπούμε στο σπίτι μας. Mm-hmm. Τώρα αυτό έχει λυθεί. Κυρίες πολλές έχετε για να κάνουν και δύο καθαριότητες. Βεβαίως. Ανθρώπινο είναι. Βεβαίως, έτσι, Ελένη. Σωστά. Βεβαίως. Αυτό. Δηλαδή η πρώτη μας προτεραιότητα είναι το σπίτι μας. Τώρα από εκεί και πέρα μέσα στους θέλουμε να έρθουμε σε επαφή με τους φορείς της πόλης. Με συλλόγους. Από τον απλό πολίτη που περνάει ξέρω, αυτή τη στιγμή έξω από το στούντιο μέχρι και την ανώτατη δημοτική αρχή του τόπου. Αλλά αυτό σου λέω θα γίνουν σιγά σιγά. Δηλαδή το έχουμε βάλει στο πλάνο και θα κάνουμε και βέβαια και δράσεις όπως είχαμε κάνει και από πέρσι για να μας ξαναδεί πάλι ο κόσμος ότι παιδιά ξέρετε εδώ είμαστε, οι ανεξάρτητοι Έλληνες υπάρχουν. Δεν ήταν ένα πυροτέχνημα και έφυγε. Αυτή η εικόνα έχει μείνει πάντως μέχρι στιγμής. Αλλάξτε την. Εδώ είμαστε να την αλλάξουμε. Δεν θα σε ρωτήσω αν εστεγνίζεσαι τις ιδέες του, γιατί είναι προφανείς, απλές και δεν βλέπω και κάτι πολύ έξυπνο από μέρους του. Είναι μια πολύ υγιής διαδικασία αυτή που περιγράφει. Θα σε ρωτήσω αν παρακολουθείς τις εξελίξεις στη Νέα Σμύρνη. Παρακολουθώ τις εξελίξεις. Με ενδιαφέρει να μαθαίνω τι γίνεται στην τοπική κοινωνία. Mm-hmm. Δεν με αφήνει αδιάφορο το γεγονός ότι χαλάσανε την πλατεία, ας πούμε. Το χαλάσανε, περιέγραψε με το λίγο καλύτερα. Ο πεζόδρομος χάλασε την πλατεία, αυτό εννοείς. Όχι, όχι, όχι. Αλλά προσπαθούν να φτιάξουν κάτι mm-hmm. που χαλάει την εικόνα της εισόδου της Νέας Μύρνης. Α, το άγαλο του Χρυσοστόμου λες, δεν λες τι. Ναι. Δεν είναι ωραίο. Mm-hmm. Δεν μου αρέσει η εικόνα που πάει να δημιουργηθεί. Υποκειμενικά τη σέβομαι τη γνώμη σου. Ο κάθε πολίτης έχει δικαίωμα να του αρέσει κάτι ή να μην του αρέσει ή να περιμένει να το δει για να δει αν θα του αρέσει ή όχι. Και κάτι άλλο. Πάει λίγο πιο μακριά η βαλίτσα με αυτό που θα πω. Mm-hmm. Έχω δει να εργάζονται και αλλοδαποί εκεί. Γιατί οι Έλληνες δεν έχουν χέρια, δεν έχουν πόδια, mm-hmm. δεν μπορούν να εργαστούν. Mm-hmm. Μου κάνει εντύπωση αυτό το πράγμα. Μάρη, τι λες γι' αυτό. Με δεδομένο ότι πιθανόν η γενιά σου, ας πούμε, να έχει και 60% ενεργεία. Ούτε και εμένα μ' αρέσει αυτό. Βλέποντας αυτό που είπες και εσύ, δηλαδή να υπάρχει ανεργία, αυτό πρέπει να αλλάξει. Εσύ το αλλοδαπή το καταλαβαίνεις, γιατί μας λέει η Ελένη βλέπει αλλοδαπούς. Τι είναι μαύρο και το καταλαβαίνουμε. Είδαμε αν έχουν χαρτιά, αν είναι δεύτερης γενιάς, ίσως αλβανόφωνοι. Ξέρεις, βλέπω αλλοδαπούς. Με λαμψή. Οι οποίοι όμως δεν νομίζω να μπορούν να δουλέψουν σε ένα δημόσιο έργο χωρίς χαρτιά εργασίας. Τα οποία εξασφαλίζουν και μετά άδεια παραμονής, βέβαια. Πώς τα εξασφαλίζουν? Εσύ μπορεί να μου πεις με ρουσφέτη. Είναι και αυτό. Παίζει και βεβαίως παίζει. Συμφωνώ. Και το ρουσφέτη παίζει. Μάρι, τι λες? Εντάξει. Και με άλλους τρόπους. Mm-hmm. Ναι, καλά, βέβαια. Συστηματικούς θα τους έλεγε κανένας. Συστηματικούς. Προσπαθώ να δω που θα σε πιάσω εσένα. Να δω δηλαδή που θέλεις να δώσεις πολύ βάρος. Εγώ λοιπόν έχω να προσθέσω σε αυτό το εξής. Καταρχήν συμφωνώ και με τους δυο σας, ακόμα και αν δεν τους βλέπω εγώ, εκεί είναι για να τους βλέπετε. Υποψιάζομαι όμως ότι ο μέσος Έλληνας άνεργος είναι λίγο πιο ακριβώς από το μέσο άνεργο ξένο.
Τι εννοώ δηλαδή? Ίσως ο Έλληνας ο άνεργος να μην πάει να δουλέψει με 3 ευρώ την ώρα και να πάει ο Αλβανός. Συμφωνείτε σε αυτό ή πιστεύετε ότι ο Έλληνας ο άνεργος είναι απλά γιατί δεν βρίσκει δουλειά όπως τη θέλει ή καμία? Δημήτρη, θα σε παραπέμψω σε κάτι παραπλήσιο. Θα σου το πω διαφορετικά. Υπήρχαν, δεν ξέρω αν τώρα, αυτή την εποχή, αυτούς τους καιρούς υπάρχουν ακόμα, μια μερίδα ανθρώπων όπου είχαν καμπαλήσει λίγο το καλάμι. Άρα έρχεσαι και λίγο προς τα εμένα. Αλλά είναι μια μερίδα ανθρώπων. Mm-hmm. Δεν είναι οι άνθρωποι στο σύνολό τους. Βεβαίως. Έτσι. Βεβαίως. Γιατί υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι που θέλουν να εργαστούν. Mm-hmm. Ανεξαρτήτου εργασίας. Και όχι δουλειάς, εργασίας. Δουλειά είναι και δουλεία. Ναι, βέβαια. Βεβαίως. Λοιπόν, που θέλουν να εργαστούν. Μάρια, νομίζω λογικά τα λέει, έτσι. Όχι, όχι, συμφωνώ με την Ελένη, δεν έχω να... Λοιπόν, ακόμα και αυτοί που κάποτε ήταν καβαλημένοι με τα μεγάλα μισθολόγια, περνάμε μια δύσκολη φάση την τελευταία τετραετία, έρχονται ακόμα χειρότερα πράγματα, θα αναγκαστούν να προσγειωθούν και να δουλέψουν και σε αυτές τις δουλειές. Το πιστεύω και εγώ αυτό. Εάν δεν έχουν βάλει μυαλό, θα αναγκαστούν εκ των πραγμάτων να το βάλουν. Η ανάγκη θα τους κάνει. Θα τους κάνει η ανάγκη. Νομίζω. Αλλά, ναι, ναι. Συγγνώμη, είναι μια μερίδα ανθρώπων αυτή. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι. Συμφωνώ, συμφωνώ, κατανοητό αυτό που λες. Να μείνουμε λίγο στην επικαιρότητα της Νέας Σμύρνης. Το συζητήσαμε και λίγο πριν ξεκινήσει η εκπομπή. Έχει προκύψει ένα θέμα με τα γυμναστήρια της Νέας Σμύρνης. Μάλιστα, μου είπατε ότι έχετε μία εικόνα, αλλά δεν έχετε παρακολουθήσει και την συγκεκριμένη αρθρογραφία σε βάθος. Εγώ λοιπόν, για να σας δώσω έτσι μία συνοπτική εικόνα, τα δημοτικά γυμναστήρια, τα οποία δίνονται με κάποιο πολύ μικρό κόστος ή σε αμαία, πιθανόν και δωρεάν, σε καπί δωρεάν και σε άνεργους δωρεάν, έχει δημιουργηθεί ένα θέμα το οποίο ξεκίνησε να λέγεται χωροταξικό και, εν πάση περιπτώσει, η υπεύθυνη του αθλητισμού, η καινούργια η υπεύθυνη, η κυρία Ιωάννα Καγιοφίλη, θεώρησε σκόπιμο, και δεν θα την κατακρίνω εγώ, νομίζω ότι έχει κατακριθεί από τον νεοσμενιώτικο κόσμο, θεώρησε σκόπιμο να ξεχωρίσει σε κατηγορίες κάποιους ανθρώπους. Δεν θα κρίνω αν έχει δίκιο ή άδικο, και να πει αυτή η κατηγορία το πρωί, αυτή η κατηγορία το μεσημέρι, αυτή η κατηγορία το βράδυ. Κατηγορήθηκε αρκετά για ρατσισμό, κυρίως στα social media, αλλά όχι και μόνο. Έχετε καθόλου άποψη εσάς? Πώς σας φαίνεται αυτό, Μάρια, πώς σου φαίνεται σε αυτό? Πραγματικά, επειδή ενημερώθηκα και μέσα από την ιστοσελίδα του NSTV για το συγκεκριμένο θέμα, εγώ όταν το διάβασα αυτό το πράγμα, πραγματικά έπεσα από τα σύννεφα. Δηλαδή, τι πάει να πει τα αμαία, οι άνεργοι, τα καπί, ελάτε, ξέρω εγώ, 8 με 9. Λέμε τώρα, ελάτε μια συγκεκριμένη το πρωί, όταν δεν θα είναι ο πολύς ο κόσμος. Ναι. Τι διαχωρισμός είναι αυτός? Κατανοητό. Ελένη, εσύ τι λες γι' αυτό? Είναι πολύ άσχημη αυτή η εμπειρία να σε αποξενώνουν από τον υπόλοιπο κόσμο. Γιατί στην ουσία αποξένωση από τον υπόλοιπο κόσμο είναι αυτό που κάνουν. Και για τα αμαία και για τα καπί και για τους άνεργους. Μου θυμίζει κάτι που διάβασα τελευταία, ότι τους άνεργους στην Αμερική τους αποξενώνουν, δεν τους αφήνουν πια να κοιμούνται ούτε στα αυτοκίνητά τους. Mm-hmm. Το ίδιο πάει να γίνει και εδώ. Κοίταξε, η προσέγγιση εδώ, στην οποία θα συμφωνήσεις μαζί μου, είναι ότι προσπαθούν τα δημοτικά γυμναστήρια να τα διαχειριστούν σαν ιδιωτικά και στο τέλος να τα δώσουν σε ιδιώτες. Σου έδωσα καλή πάσα. Και στο τέλος θα τα δώσεις ιδιωτικά και δεν θα μπαίνει κανένας ούτε αμαία, ούτε από τα καπί, ούτε άνεργος. Και μπορεί να μην έχουν και τους υπαλλήλους του Δήμου που απασχολούν τώρα. Ακριβώς. Και δεν θα έχουν και τη δυνατότητα αυτοί οι άνθρωποι να πληρώνουν. Σίγουρα δεν έχουν. Εγώ λοιπόν, για να συμφωνήσω μαζί σας και για να μην σας κάνω την επόμενη ερώτηση, γιατί με έχετε καλύψει, μου είπατε πριν ότι στην παλιά συντονιστική επιτροπή γίναν λάθη. Υπάρχουν λοιπόν άνθρωποι οι οποίοι δέχονται τα λάθη τους, όπως εσείς, με τη λογική να μην τα επαναλάβουν. Και μάλιστα τολμάτε να τα πείτε και στον αέρα. Εν πάση περιπτώσει, δεν έγινε και κανένα σκάνδαλο. Το επικοινωνιακό μας δεν προσέξαμε και δεν το πρόσεξε και κανένας που μπορούσε. Στη συγκεκριμένη λοιπόν περίπτωση, υποπτεύομαι, ή μάλλον η κοινωνία έχει την αίσθηση, ότι δύσκολα οι πολιτευτές αναγνωρίζουν τα λάθη τους, ακόμα και αν είναι μικρά. Υπάρχει δηλαδή ένας πολιτικός εγωισμός, βρε αδερφέ, που λέει, και ποιος είσαι εσύ που θα μου πεις ότι εγώ έκανα λάθος?
Έχετε αυτή την αίσθηση? Πολλές φορές. Πολλές φορές. Μάλιστα, τι λες? Εγώ την ερώτησή σου το κατάλαβα, για ποιο θέμα. Η ερώτησή μου είναι ότι από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής, προφανώς για να μην έχει υπάρξει καμία απάντηση, α, ο καθήλων αρμόδιος δεν θέλει να πει, ρε παιδιά, τώρα παρέλαβα, έκανα ένα λάθος. Δεν σας ρώτησα, δεν σας άρεσε. Ναι. Άρα λοιπόν, αφού δεν σας ρώτησα, ήρθε πίσω μια άρνηση. Κάναμε λάθος, το ξαναβλέπουμε. Δύσκολα ο κόσμος λέει έκανα λάθος. Εσείς προηγουμένως. Ναι, είπατε, σωστό, δηλαδή, έτσι ακριβώς. Πώς το βλέπεις λοιπόν αυτό? Πρέπει να λέμε, ακόμα και αν είσαι δήμαρχος ή πρωθυπουργός ή αντιδήμαρχος ή υπουργός, έκανα λάθος. Έτσι, μα έτσι πρέπει να γίνει. Αν θες να είσαι σωστός απέναντι σε αυτούς οι οποίοι σε τίμησαν με την ψήφο του, με την ψήφο τους, πρέπει να πεις, παιδιά, φταίμε. Κάναμε λάθος. Σιγά και το λάθος πια. Το ξαναφτιάξουμε. Είναι και θέμα συμπεριφοράς. Εγωισμός είναι, νομίζω, Ελένη μου. Είναι μέσα και παιδείας. Και παιδείας. Όλα είναι φυσικά και παιδείας. Πριν τις εκλογές αγαπάμε όλους τους ανθρώπους. Κοινωνικής παιδείας περισσότερο. Να παρατέθεις τα λάθη σου. Εγώ λοιπόν από όλη την κουβέντα μας μέχρι τώρα κρατάω το ότι θέλετε να βγείτε πιο ενεργά στην πόλη, αναγκαστικά και επικοινωνιακά. Φυσικά θέλετε να παρουσιάσετε κάποιο έργο, φυσικά θέλετε να δείξετε την παρουσία σας με δράσεις, όχι μόνο κοινωνικές και όχι μόνο κοινωνικό έργο και κοινωνική προσφορά, αλλά και γενικότερα την ύπαρξή σας. Και θέλετε να μπείτε σε μια ρότα που αυτό λίγο-λίγο να γίνεται. Η υπόλοιπη συντονιστική ομάδα που έχετε γύρω σας έχει τη διάθεση να μπει σε αυτή την κατάσταση. Αν με επιτρέπεις. Εγώ θεωρώ ότι την έχει. Δηλαδή αυτά τα άτομα που μαζευτήκαμε την περασμένη εβδομάδα και δημιουργήσαμε την καινούργια συντονιστική, θεωρώ ότι είμαστε όριμοι και ότι ξέρουμε τι θέλουμε. Και αυτό το πράγμα που θέλουμε είναι να ξαναβγεί μπροστά η συντονιστική. Ελένη, εσύ? Πιστεύω πως ναι. Όλη η ομάδα είμαστε δυνατή. Κανέναν άλλο νέο αρκετά τύπου Μάριο έχετε στη παρέα αυτή? Όλοι νέοι. Τύπου Μάριο είπα, εκεί στα δικά του χρόνια. Τύπου Μάριο είμαστε. Α, είμαστε όλοι τύπου Μάριο. Εντάξει, είστε όλοι τύπου Μάριο, εγώ είμαι λίγο μεγαλύτερος. Εγώ λοιπόν θέλω να πω ότι όπως σε όλες τις παρατάξεις και σε όλα τα κόμματα που δραστηριοποιούνται στη Νέα Σμύρνη, είμαστε δίπλα σας. Όπως είμαστε δίπλα στο ΚΚΕ, όπως είμαστε δίπλα στο ΣΥΡΙΖΑ, όπως είμαστε δίπλα στην παράταξη του Δημάρχου, στην παράταξη του πρώην Δημάρχου, στην παράταξη του Νίκου του Στέφου, όσο μας δέχτηκε και όσο θέλαμε και εμείς να είμαστε. Η επικοινωνία είναι για να τη χρησιμοποιείτε και δεν είναι πάντοτε αμοιβόμενη. Υπάρχουν και πράγματα τα οποία, όπως ξέρει και ο Μάριος, δεν χρήζουν πάντοτε αμοιβής. Όχι, αυτό το ξέρουμε και. Για να μην πω ότι την έχετε ανάγκη την επικοινωνία, όχι εμάς την επικοινωνία. Καλά είναι αυτό. Άρα λοιπόν βγείτε, δραστηριοποιηθείτε, κάντε λάθη. Κάντε και λάθη, ρε παιδιά. Αν δεν κάνεις λάθη, δεν θα κάνεις λάθη. Δίνουν εμπειρίες. Μα δεν μα εννοείται ότι θα κάνουμε λάθη. Να δραστηριοποιηθείς αν δεν κάνεις λάθη. Και αλλάζεις σελίδες. Και φυσικά το πρώτο σας βήμα είναι να έχετε το χώρο του σπίτι σας. Εγγένεια να υπολογίζω. Εννοείται. Εννοείται. Θα γίνουν τα εγγένεια. Φυσικά και σας περιμένουμε. Με χαρά θα έρθουμε. Το τοποθετείς κάπου χρονικά, φέτος ή το 2015, δεν θα σε πιέσω για κάτι πιο κοντά. Είναι βραχυπρόθεσμο το πλάνο. Θεωρώ ότι και μέσα στο τέλος του Νοέμβρη μπορεί εντός να. Εντός του χρόνου. Εντός του χρόνου, δηλαδή. Για να μην σου λέω. Εντός του χρόνου. Μάλιστα. Πολλούς υπολογιστές να έχεις, γιατί ξέρεις τώρα με το Facebook είναι. Θα έχουμε υπολογιστές, κινητά, τα πάντα όλα. Άλλωστε έχετε και group στο Facebook, σαν συντονιστική τοπική. Έχουμε. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες, εγώ δεν θα πω αυτό που λέγεται ότι είναι το κόμμα του διαδικτύου, παρόλο που δίνω πολύ μεγάλη δύναμη στο διαδίκτυο, όχι. Είναι το κόμμα με τις αρχές και αξίες που θέλει και το διαδίκτυο το βοήθησε να δημιουργήσει ένα κοινό, έτσι. Το διαδίκτυο εργαλείο είναι. Ή θα σε χτυπήσει ή θα σου δώσει κόσμο όπως το χρησιμοποιείς. Ελένη, αν δεν έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις, να κλείσω με τον πρόεδρο. Πες κάτι, Ελένη. Μπορείς να κλείσεις με τον πρόεδρο, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Πρόεδρε, εσύ. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω για μία ακόμη φορά τους ανθρώπους οι οποίοι με εμπιστεύτηκαν και μου έδωσαν τον τίτλο του πρόεδρου. Όπως τους είπα, για μένα ο τίτλος είναι κάτι τυπικό. Πρόεδροι είμαστε και οι 12. Ο καθένας θα βάλει την πινελιά του και
στόχος μας είναι αυτό που σου είπα και πριν. Να ξαναβγουν οι ανεξάρτητοι Έλληνες να ακουστούν στα δρόμενα της Νέας Μύρνης. Για πόσο καιρό είναι η προεδρία σου? Μέχρι τον επόμενο Οκτώβριο. Για ένα χρόνο. Για ένα χρόνο. Μένουν κανονικές διαδικασίες, δημοκρατικές, ψηφοφορία. Κρίμα που δεν θα έχουμε ανάθεση πάλι. Να, με... να ρωτήσω κάτι άλλο. Έναν υποψήφιο είχατε για τη θέση του Προέδρου? Ή ήταν κι άλλος? Έγινε απευθείας ανάθεση που λέμε. Α, έγινε απευθείας ανάθεση. Δηλαδή ήσουν μόνο σου και πήρες και όλους τους σταυρούς. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι μας δώσατε μια εικόνα για το παρελθόν σας. Νομίζω ότι συστηθήκαμε, μιλήσατε για τα πρόσωπα τα οποία δεν είναι εδώ, αλλά είναι εδώ, εκτός από κάποιους που μπορεί και να μην είναι και στη Νέα Σμύρνη ιδιαίτερα πολύ. Εύχομαι καλή προσπάθεια. Η Νέα Σμύρνη χρειάζεται τις πρωτοβουλίες σας. Είτε τις ονομάζετε μνημονιακές είτε αντιμνημονιακές. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ανάγκη. Εύχομαι να μην γίνονται περισσότεροι αυτοί. Οπότε οι πρωτοβουλίες να είναι αναγκαίες, αλλά να μην υπάρχει πολύ περισσότερος κόσμος που έχει ανάγκη από ρούχα, από τρόφιμα ή από οτιδήποτε άλλο κοινωνικό έργο. Βγείτε στην πόλη να σας δούνε και καλή συνέχεια, καλή επιτυχία. Και εμείς να σας ευχαριστήσουμε που μας κάλεσε στην εκπομπή και έχουμε να τα ξαναπούμε γρήγορα πάλι. Λοιπόν, εγώ να ευχαριστήσω την Ελένη Σκλαβενίτη, Γενική Γραμματέας της Συντονιστικής Επιτροπής των Ανεξάρτητων Ελλήνων Νέας Μύρνης, τον πολύ καλό μου φίλο τον Μάριο Μάρκο, Πρόεδρο. Ευχαριστώ και εγώ. Της αντίστοιχης συντονιστικής. Καλή συνέχεια στο έργο σας και ό,τι καλύτερο. Να είστε καλά, Δημήτρη. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, από τη Λάσπη, νομίζω ότι δώσαμε μια εικόνα για την νέα παρουσία των Ανεξάρτητων Ελλήνων στην Νέα Σμύρνη από σήμερα και στο μέλλον. Την επόμενη Πέμπτη πάντα με έναν εκλεκτό καλεσμένο από την τοπική κοινωνία, πολιτευτή ή από το χώρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Ακολουθεί το ασφαλιστικό τετατέτ και από μένα καλή συνέχεια.